Το Bitcoin λοιπόν χρειάστηκαν 18 μήνες για να επανέλθει στα επίπεδα που βρισκόταν στις αρχές του Μαΐου του 2022. Ναι. Ήταν πάνω από τα 36.000 δολάρια. Βέβαια να πούμε, Ανέστη, ότι χθες έκανε και ένα άλμα πάνω από τα 37.000 δολάρια, το οποίο όμως δεν μπόρεσε να το κρατήσει. Mm-hmm. Το Bitcoin, με βάση αυτή την τρελή ανωδική πορεία που έχει από τις αρχές του έτους, βέβαια να πω ότι ο τελευταίος αυτός γύρος ανόδου είναι λίγο διαφορετικός από τους προηγούμενους, διότι έχει απότομη άνοδο η οποία σταματάει, υπάρχουν μεγάλα διαστήματα στασιμότητας. Ωστόσο, παρόλα αυτά, το Bitcoin από τις αρχές του χρόνου μέχρι σήμερα έχει ενισχυθεί περισσότερο από 120%. Μιλάμε για μια εντυπωσιακή άνοδο και κατάφερε να ξεπεράσει τα ψυχολογικά κατάλοιπα, κατάφερε να ξεπεράσει την πολύ αυστηρή νομισματική πολιτική των ΗΠΑ και γενικά το όλο ένα και πιο αυστηρό εποπτικό πλαίσιο από τις ρυθμιστικές αρχές. Βέβαια, στο επίπεδο που είναι, απέχει, όπως καταλαβαίνουμε, πολύ από το ιστορικό υψηλό που είχε αγγίξει στα τέλη του 2021, τα 69.000 περίπου δολάρια.